Το όνομά μου είναι Ελένη Σαμέρκα και είμαι από την Καβάλα. Είμαι δικηγόρος περίπου 8,5 χρόνια, αλλά νομίζω ότι αν μου παρουσιαζόταν η ευκαιρία να ασχοληθώ με τη μαγειρική, επειδή είναι το όνειρό μου, ίσως έπαιρνα αυτή την ευκαιρία και το έκανα πραγματικότητα. Αγαπώ τη δουλειά μου πάρα πολύ, αλλά η κουζίνα μου δίνει κάτι πιο βαθύ, πιο εγκεφαλικό, πιο όμορφο. Πηγαίνοντας προς τους κριτές, νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί στην προετοιμασία πήγαν όλα καλά και ελπίζω να τους αρέσει το πιάτο μου. Χαίρετε. Είμαι η Λένα. Καλώς την. Λοιπόν, έχω φτιάξει cheesecake mango, ελαφρώς καραμελωμένο και έχω βάλει και lime. Είναι δικό μου, πολύ δικό μου και ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Τι έχεις αφήσει για το τελευταίο πεντάλεπτο εδώ μπροστά μας? Έχω αφήσει το στήσιμο του πιάτου. Άρα γιατί είσαι αγωμένη? Νομίζω όλο εδώ πέρα που είμαι μπροστά σε εσάς με έχει αγχώσει λίγο. Πάρε μια βαθιά ανάσα λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει λόγος να είσαι αγχωμένη. Ασχολείσαι επαγγελματικά με την κουζίνα? Όχι, είμαι δικηγόρος. Αλλά έχω κάνει κάποια σεμινάρια, ζούσα χρόνια στο εξωτερικό και όσο έβρισκα χρόνο από τις σπουδές μου, τη δουλειά μου, έκανα κάποια σεμινάρια. Πιο πολύ ζαχαροπλαστική. Μ' αρέσει περισσότερο η ζαχαροπλαστική. Λέω, ταξιδεύεις? Όσο μπορώ. Ταξιδεύω. Έκανα ένα μεγάλο ταξίδι πρόσφατα. Ήμουν στην Ασία για αρκετό καιρό. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για μένα. Έκανα και κάποιο course στο Μπαλί που πήγα για μαγειρική. Σκέφτεσαι λοιπόν να αφήσεις τη δικηγορία και να ασχοληθείς με τη μαγειρική? Η μαγειρική είναι σαν όνειρο για μένα. Ίσως θα έπρεπε από την αρχή να έχω ασχοληθεί με τη μαγειρική. Γιατί έτσι είναι μόνο. Τέλος. Τέλος. Πολύ ωραία. Θα φάω το καλύτερο cheesecake που έχω δοκιμάσει ποτέ. Το ελπίζω. Αυτό το πιάτο είναι από τα δυνατά σου όπλα, μαγειρικά. Δεν το θεωρώ όπλο, αλλά είναι κάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γευστικά. Είναι πολύ νόστιμο. Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό. Αλλά είναι και πάρα πολύ απλό. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Λεωνίδα. Τεχνικά δεν είναι πολύπλοκο για να μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε μια κατάσταση μαγειρική, αλλά δεν έχει και λάθη ταυτόχρονα. Εγώ την ίδια τη Λένα προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω. Έχουμε μια γυναίκα, δικηγόρο, παρατάει τη δικηγορία για να μπει μέσα στον διαγωνισμό. Τι μας δείχνει μας αυτό? Τι μας δείχνει, Λένα? Πάθος γι' αυτό και τη μαγειρική. Δικό μου πάθος. Ψέψε. Ψέψε αυτό που βλέπω. Στην προκειμένη θα εμπιστευτώ το ένστικο του Σωτήρη. Όχι, όχι, μην το ρίχνεις όλο πάνω μου. Θα το ρίξω όλο πάνω σου. Πάνω εσύ τι λες? Εμένα μου άρεσε, γιατί είναι ελαφρύ, έχει μια καλή οξύτητα και εκτίμησα ιδιαιτέρως το ότι έκατσε και έφτιαξε ένα μπισκότο μόνη της. Θα μπορούσε να το έχει αγοράσει. Οπότε αυτό δεν μπορώ να το παραβλέψω, γιατί εκεί πέρα φαίνεται μια αγάπη. Έτσι. Εμείς σου δίνουμε την ευκαιρία να μας εκπλήξεις και μια ποδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Είσαι έτοιμη να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις του MasterChef? Τέλος, ναι. Ωραία. Πήρα την ποδιά, είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ήταν πάρα πολύ αγχωτικό και δεν το περίμενα καθόλου. Και νιώθω ήρεμη τώρα και χαρούμενη.